Εμείς το κάνουμε αυτό για να δείξουμε ότι είμαστε χρήσιμοι. Να μας βλέπουν σαν ένα χρήσιμο κομμάτι, όχι σαν κάτι το απ' έξω, ότι είμαστε οι μετανάστες απ' έξω από όλα αυτά. Εμείς βοηθάμε εδώ πέρα, βοηθάμε την Ελλάδα, δουλεύουμε κι αυτά. 1η Μαρτίου, 24 ώρες χωρίς εμάς, είναι το σύνθημα της κινητοποίησης που οργανώνεται από τους μετανάστες στη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, οι οποίοι σήμερα απέχουν από κάθε οικονομική συναλλαγή, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να κάνουν αισθητή την απουσία τους και όχι την παρουσία τους, η οποία κάποιες φορές ακόμα και σήμερα είναι τη 2010 κατακρίνεται. Αυτή η μέρα της μετανάστες γενικά και για την μετανάστες της Ευρώπης είναι μια μέρα σημαντική. Θέλουμε με την απεργία που έγινε σήμερα και που συνεχίζεται σε όλη την Ευρώπη και κυρίως τώρα όπως έχω μάθει στην Ελλάδα και στην Ιταλία, θέλουν οι μετανάστες να αποδείξουν ότι δεν είναι πρόβλημα για την Ευρώπη. Τέχουμε γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι οι μετανάστες δεν είναι το κακό κομμάτι του κράτους. Βοηθάμε, συμμετέχουμε, θέλουμε να δείξουμε αυτή την ενέργεια ότι είμαστε χρήσιμοι σε αυτή την κοινωνία, είμαστε χρήσιμοι εδώ πέρα. Δεν είναι πάντα ο μετανάστης ο κακός. Οι μετανάστες παράγουν, εργάζονται σκληρά και σε πολλές περιπτώσεις περισσότερο από τους Έλληνες. Όσα χρόνια όμως και αν βρίσκονται στην Ελλάδα, αγωνίζονται απλά και μόνο για να αποδείξουν ότι είναι άνθρωποι. Για το λόγο αυτό συμμετέχουν στη σημερινή κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχει ως στόχο να βάλει φραγμό στην ξενοφοβία και τα ρατσιστικά φαινόμενα. Οι μετανάστες από εδώ και πέρα δεν θα είναι αυτό το κομμάτι της κοινωνίας της Ευρώπης που θα σταματήσουν σε γωνία χωρίς να αντιδρούν και θέλουν να αποδείξουν ότι έχουν δύναμη και με αυτή η δύναμη θα μιλήσει και εδώ και στο μέλλον. Ο Άλι Χαγκ, γνωστός καρδιολόγος στο Ρέθυμνο, κατάγεται από το Σουδάν και ζει τα τελευταία 20 περίπου χρόνια στην Ελλάδα. Είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί 19 ετών. Σχολιάζοντας το θέμα της ηθαγένειας, επέμενε ότι αυτό άργησε πολύ να συζητηθεί και έπρεπε να είχε γίνει ήδη από χθες, σημειώντας πως το θέμα είναι όχι η ηθαγένεια αυτή κατά αυτή, αλλά η αναγκαιότητα ενός ειδικού προγράμματος για την ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα. Πρέπει να υπάρχει σοβαρές μελέτες και να δούμε ποιο τρόπο μπορεί να είναι ομαλή ένταξη των μεταναστών, επειδή μετά από 15 χρόνια η δεύτερη εννιά των μεταναστών θα είναι μέλη, ένα κομμάτι του ελληνικού, της ελληνικής κοινωνίας. Η Χαλίμα ήρθε στην Ελλάδα όταν ήταν ενός έτους. Σήμερα είναι 22 χρόνων, παντρεμένη με ένα παιδί. Γιατί τόσο κακία? Και καλά θα έρθουν, άμα δώσουν υπηκότητες, θα έρθουν παράνομα και θα πάρουν όλοι τις υπηκότητες. Τις δίνουν μετά από 2 χρόνια νόμιμα. Πώς θα έρθει τώρα ο παράνομος θα πάρει υπηκότητα? Δηλαδή αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν δίνουν υπηκότητες γιατί θα πάρουν οι παράνομοι. Οι παράνομοι δεν έχουν χαρτιά. Και για να πάρεις υπηκότητα θες 10 χρόνια. Πώς θα τα πάρουν οι παράνομοι? Η ίδια νιώθει Ελληνίδα. Δεν μιλά τη μητρική της γλώσσα. Όμως, όπως λέει, 20 χρόνια μετά και ακόμα και σήμερα, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα ακόμα και στην έβρεση εργασίας. Ανησυχώ, γιατί και εγώ τώρα είμαι 21 χρόνια εδώ πέρα και δεν είμαι σίγουρη για το αύριο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν θέλεις να βρεις μια δουλειά, σε ρωτάνε από πού είσαι. Αν δεν είσαι Ελληνίδα, σε εισαγωγικά, δεν σου δίνουν εύκολα αυτή τη δουλειά, δεν σε αναγνωρίζουν εύκολα, έχεις πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Και είμαι εδώ πέρα 21 χρόνια. Δηλαδή, τι είμαι, Ελληνίδα ή Συρία? Και τα δύο είμαι. Εγώ πιστεύω ότι είμαι και τα δύο. Η πρωτοβουλία για τον μποϊκοτάζ, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία που ξεκίνησε από τη Γαλλία έχει ως στόχο την έναρξη του διαλόγου και του προβληματισμού στις ευρωπαϊκές χώρες για το τι πραγματικά θα συνέβαινε αν τα εκατομμύρια μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ευρώπη εγκαταλείψουν τις δουλειές και τις χώρες τους.